Λοιπόν, η κυρία Ματίνα Τριανταφύλλη είναι εδώ μαζί μας. Καλημέρα σας, κυρία μου. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Θα μας πείτε κάτι καλό ή κάτι κακό. Ξεκινήσω από τα κακά και να κλείσουμε, με όσο καλύτερα νέα μπορούμε. Α, έχουμε και καλά. Δηλαδή. Έχουμε και καλά. Έχουμε λοιπόν, για πάμε στα ασφαλιστικά ζητήματα. Με συντάξεις κυρίας κινούμε. Με αφορμή το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2017 που κατατέθηκε στη Βουλή τη Δευτέρα και τις δαπάνες που περιλαμβάνει για τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, τους παρουσιάσατε χθες εδώ αναλυτικά. Ιδιαίτερη μνήμα αξίζει να κάνουμε σε μια ευαίσθητη κατηγορία, όπως είναι η συντάξη χειρίας, που είπαμε και χθες ότι εξοικονομούνται από αυτές 47-48 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Για να δούμε. Να πούμε ότι στον προϋπολογισμό αυτό ονομάζεται εξορθολογισμός των συντάξεων λόγω θανάτου. Να δούμε τώρα τι θα πει εξορθολογισμός. Αυτό είναι το λόγο θανάτου. Μάλιστα, δεν είναι μόνο μια στατιστική. Να δούμε τι είναι το λόγο θανάτου. Ναι, αυτό είναι λοιπόν. Οι επιζώντες σύζυγοι για πρώτη φορά θα παίρνουν σύνταξη ανάλογα με το τι ηλικία έχουν. Θα παίρνουν για κάποιο χρονικό διάστημα ή εφόρου ζωής ανάλογα με το τι ηλικία έχουν κατά τον χρόνο του θανάτου. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι μας έχετε ετοιμάσει. Αν ο επιζών σύζυγος είναι κάτω των 52 ετών, μάλιστα, χορηγείται η σύνταξή του μόνο για 3 έτη. Μετά δεν παίρνει καμία σύνταξη. Περιμένετε 67. Όχι, δεν παίρνει ποτέ ξανά. Ποτέ. Θα δώσουμε και παράδειγμα στη συνέχεια. Μάλιστα. Λοιπόν, 52 και πάνω, χορήγηση για 3 έτη και επαναχορήγηση στα 67. Α, αυτό τότε είναι 67. Γιατί κάτω των 52 μπορεί να φτιάξει τη ζωή σου. Ναι, έχει άπλετο χρόνο. Μετά τα 55 θα πάρει. Όχι, θα φτιάξει τη ζωή σου μετά. Θα παντρευτεί. Πάμε στον επόμενο πίνακα να το δούμε και αναλυτικά. Για να δούμε τον επόμενο πίνακα, για να δούμε λοιπόν, αντικά. Κάποια, αυτός είναι ο υπολογισμός, εντάξει, το υπολογισμός πέφτει εκεί που θα έπαιρνε 7-10, 70% της σύνταξης. Το θανόντος τώρα παίρνει 50, μειώνεται και το ποσό. Μάλιστα. Και μετά από 3 χρόνια, αν είσαι πάνω από 52, θα πάρεις το 25%. Λοιπόν, στο παράδειγμά μας, λοιπόν, αν μία χείρα ή ένας χείρος είναι 51 ετών τα πρώτα, και ο σύζυγός του θα έπαιρνε σύνταξη ή έπαιρνε σύνταξη, αν ήταν ήδη συνταξιούχος, 1000 ευρώ, το ποσό της σύνταξής του τα πρώτα 3 χρόνια θα είναι 500 ευρώ, το 50%. Μάλιστα. Στη συνέχεια, από τα 54 και μετά, 0. Δηλαδή, αν είναι μία γυναίκα που είναι ασχολείται με οικιακά και χάσει το σύζυγό της, από τα 54 και μετά μένει χωρίς εισόδημα στο σπίτι. Τι παράλογο είναι. Είναι τρομερό. Να βρει να παντρευτεί, ρε σου λέει. Το παράλογο πράγμα. Να βρει να παντρευτεί. Πώς θα βρει να παντρευτεί, τι είναι δηλαδή. Να βρει να παντρευτεί. Αυτός λέει ο Κατρούγκαλος. Αν είναι 52 ετών, στο παράδειγμα μας, και μία μέρα, θα την πάρει για 3 χρόνια. Ναι. Μέχρι τα 67 για 12 έτη δεν θα παίρνει τίποτα. Και από τα 67 και μετά θα πάρει 250 ευρώ. Και από τα 54 μέχρι τα 52 μέχρι τα 67, πώς θα ζήσει για να πάρει τα 67 την υπόλοιπη. Θα πρέπει να βρει μια δουλειά. Θα πρέπει να βρει μια δουλειά ή ένα σύζυγο να παντρευτεί, που λέει ο Χρήστος. Πάμε παρακάτω. Από τα 55 και μετά παίρνουν τα 3 πρώτα χρόνια τα 500 ευρώ, το 50%, και μετά 250 ευρώ εφόρου ζωής. Αυτό που πρέπει να πούμε στο σημείο αυτό είναι ότι κραυγαλαία περίπτωση είναι τα μερίσματα χειρίας. Τα μερίσματα χειρίας χορηγούνται με τις ίδιες προϋποθέσεις από εδώ και πέρα, 52, 55 κλπ. Αυτό που είπαμε για την τάξη. Όμως, ανοίγουν όλους τους φακέλους από 1η Ιουνίου και μετά των ανθρώπων που είναι σήμερα 70 χρονών, που παίρνουν το μέρισμά τους ήδη 30 χρόνια λόγω θανάτου. Και τους λένε, όταν πήρατε τη σύνταξη, ήσασταν 52? Όχι. Ήσασταν 30. Έχουν περάσει 30 χρόνια μέχρι σήμερα. Ο Χριστός και η Παναγία. Μάλιστα. Την έχει πάρει ήδη 3 χρόνια. Ευτυχώς δεν έχει γίνει αυτό. Άκου τώρα. Αλλά είναι. Συγκλονιστική περίπτωση, είναι κραυγαλαία και συνιστά. Μπορείτε να μας το πείτε με ένα τίτλο. Θα ψάξουν δηλαδή. Έχουν ψάξει ήδη. 1η Ιουνίου αυτοί οι άνθρωποι όχι εκόπηκαν τα μερίσματα που λέμε τόσο καιρό για τις περικοπές. Όχι, καταργήθηκαν. Καταργήθηκαν τα μερίσματα. Τα μερίσματα των μερισματούχων λόγω θανάτου. Αν είχε πεθάνει πριν. Αν είχε πεθάνει αφού πριν. Αφού ίσχυε άλλος νόμος πριν. Έλαντε. Λοιπόν, αυτή είναι η καταστρατήγηση. Θα τους τα ζητήσουν και πίσω. Όχι από εδώ και πέρα. Από 1η Ιουνίου. Και πώς θα ζήσουν. Δηλαδή, μια γυναίκα που είναι 70 ετών, ας πούμε, και παίρνει σύνταξη 20 χρόνια, πώς θα ζήσει. Πραγματικά ένα δίλημα. Αυτό είναι κατάφορη παραβίαση του κοινωνικού ασφαλιστικού δικαίου, γιατί είναι πάγια αρχή ότι χορηγείς μια παροχή με βάση τις προϋποθέσεις που ισχύουν όταν έρχεται ο κίνδυνος. Ο κίνδυνος είναι ο θάνατος. Ο θάνατος επίλυται το 1900 τόσο. Ισχύουν οι προϋποθέσεις που ισχύαν τότε. Δεν μπορεί να παίρνει τις σημερινές προϋποθέσεις και να εφαρμόζει την απονομή της παροχής τις σημερινές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι στους ανθρώπους που διατηρούν μικρότερα όρια συνταξιοδότησης στη συντάξη γύρατος του ΙΚΑ. Λοιπόν, επειδή έχουμε εξαντλήσει τις περικοπές, τις καταργήσεις κτλ., να παρουσιάσουμε και τι τύχη μπορεί να έχουν όσοι δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί και επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν στην πορεία. Τα γενικά όρια που θα ισχύουν είναι μεν 40 έτη και 62 ετών ή
15 έτη και 67 ετών. Μάλιστα. Αλλά ας πούμε, αν πάρουμε ενδεικτικά το ΙΚΑ, διατηρεί ακόμα κάποιες κατηγορίες ασφαλισμένων, τις οποίες έχουμε σταχυολογήσει, οι οποίοι μπορούν, οι ασφαλισμένοι αυτοί μπορούν να εξασφαλίσουν τη συνταξιδότηση σε μικρότερο όριο ηλικίας, με συμπλήρωση χρόνου ασφάλισης με πλασματικούς κλπ. Μέχρι το 2012 και να πάρουν σύνταξη κάτω από τα 60. Βασική προϋπόθεση είναι να έχουν συμπληρώσει το χρόνο ασφάλισης μέχρι το 2015. Εάν τον συμπληρώνουν μετά, πάμε στον πίνακα του Μνημονίου 3 και τους πάει παρακάτω. Διαδοχικά. Για παράδειγμα, στο ΙΚΑ, να δούμε την κάρτα μας. Ναι, πείτε μας συνοπτικά. Συνοπτικά είναι αυτή η συλλογιστική του νόμου. Μητέρες με 5.500 ένσημα. Ναι, με 10.000 ένσημα γυναίκες. Γυναίκες με 4.5 και 55 ή 60 ετών μαζί. Άνδρες γυναίκες με 35 ετία. Και με βαρέα 4.500 γυναίκες, εκ των οποίων 3.600 βαρέα. Άνδρες γυναίκες με 10.500, εκ των οποίων 7.500 βαρέα. Μάλιστα. Εξαιρούνται από το μνημόνιο 3, δηλαδή δεν τους πετάει σε μεγαλύτερο όριο ηλικίας, όσοι έχουν βαρέα. Αντίστοιχα στο δημόσιο, κατηγορίες ασφαλισμένων που συμπληρώνουν μέχρι το 2012 η επόμενη μας κάρτα, αυτή, γυναίκες άνδρες με 25 ετία και ανήλικο, γυναίκες άνδρες με 20 ετία και 3 παιδιά, γυναίκες άνδρες με 35 ετία ή άνδρες γυναίκες με 25 ετία. Εννοείται ότι ποικίλουν τα όρια, δεν είναι εύκολο να τα αποτυπώσουμε. Όχι, Παναγία μου. Κύριε Τεταφίλη, θα ξανά είναι μαζί μας σε επόμενες μέρες με άλλο εκλεκτό υλικό. Μία επισήμανση μόνο για το 2016. Ναι. Όσοι επιθυμούν, είναι στα πρόθυρα της ταξιδιώτησης 2016, 17 ή 18, είναι καλύτερο να υποβάλουν τις αιτήσεις τους εντός του έτους, διότι. Εντός του 2016. Διότι αν έχουν διαφορά στον υπολογισμό της σύνταξής τους μεταξύ του νέου και του παλιού τρόπου υπολογισμού άνω του 20%, παρένθεση, με αυτόν τον τρόπο αναγνωρίζεται ότι υπάρχει διαφορά. Ναι. Ο νόμος αναγνωρίζει ξεκάθαρα ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ παλιού και νέου τρόπου υπολογισμού. Θα πάρουν το 1 δεύτερο της διαφοράς αυτής ως προσωπική διαφορά, αν κάνουν την αίτησή τους το 16. Αν κάνουν αίτησή τους το 17, παίρνουν το 1 τρίτο. Το 18, το 1 τέταρτο. Και μετά τίποτα. Αν είναι στα πρόθυρα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία μου, να είστε.